señoras, niños y niñas, bienvenidos. Vais a ver algo que nunca has visto. Πρωταγωνιστή της παράστασης «Τα διαμάντια είναι παντοτινά». «Τα διαμάντια είναι παντοτινά». Πρωταγωνιστούμε με τον Τάκη Ζαχαράτο στο καζίνο, σαν υπέροχο θέατρο που δεν είχα ξανάρθει, δεν είχα την τύχη να ξανάρθω έτσι να κάνω εκτενέστερα μια παράσταση και μου δόθηκε ευκαιρία και είμαι πανευτυχής και ελπίζω κάποια στιγμή να κάνω και μια σεζόν μαζί με τον Τάκη. Τι άλλο είναι παντοτινό? Η αγάπη. Η μητρική αγάπη, η ερωτική αγάπη, η αγάπη για τη ζωή. Η αγάπη είναι μία. Δεν υπάρχει ερωτική, γονεϊκή, αδερφική αγάπη. Η αγάπη είναι αυταπάρνηση. Οπότε η αυταπάρνηση έχει να κάνει και με τον έρωτα, έχει να κάνει και με την οικογένεια, έχει να κάνει με τα πάντα. Αν θέλεις να την δώσεις ή αν θέλεις να την πάρεις ή αν μπορείς να την πάρεις. Οπότε αυτή είναι παντοτινή. Αν αγαπάς, αγαπάς για πάντα. Στην καθημερινότητά σας, όταν αντιμετωπίζετε δυσκολίες, για οποιοδήποτε λόγο, μια κακή μέρα, λίγη κίνηση στο δρόμο που σας μπλοκάρει από το να φτάσετε στον προορισμό σας, έχετε κάποιο τρίκ για να μπορείτε να επανέρχεστε στην πρώτερη ψυχική ηρεμία σας? Βαθιές αναπνοές. Και έχω μια απίστευτη ψυχραιμία και υπομονή, εγώ σαν άνθρωπος γενικά όμως. Πολύ δύσκολα βγαίνω εκτός εαυτού. Πάρα πολύ δύσκολα. Απλά δεν πρέπει να βγω. Γιατί αν βγω, είμαι άλλος άνθρωπος που δεν με αναγνωρίζω. Οπότε προσέχω πάρα πολύ να είμαι εγκρατής γενικά με τα νεύρα μου ή αν κάποιος με εκνευρίσει πάρα πολύ. Παίρνω βαθιές αναπνοές και είναι σαν αυτό που μερικές φορές λες, πω κρυώνω, αλλά ας κάνω κάτι, κρυώνω πάρα πολύ, αλλά σκεφτώ ότι δεν κάνει κρύο και για μένα κάποια στιγμή πετυχαίνει, δεν ξέρω. Δηλαδή, νιώθω το σώμα μου εκείνη την ώρα να λειτουργεί διαφορετικά και να μην κρυώνω. Έτσι λοιπόν και με τα νεύρα. Λοιπόν, δεν θα εκνευριστώ, λέω από μέσα μου, και δεν εκνευρίζομαι. Άρα, έχετε φοβερό αυτοεπιβάλλον. Ακριβώς. Είναι αυτοάμυνες, τις οποίες προφανώς είμαι εκπαιδευμένη. Έχω εκπαιδεύσει τον εαυτό μου. Πού το αποδίδεται αυτό, σε προσπάθεια, στον τρόπο με τον οποίο ανατραφήκατε και μεγαλώσατε, ήταν δηλαδή αποτέλεσμα μια σωστή καθοδήγηση ή εσεί από μόνοι σα είπατε ότι από εδώ και στο εξή δεν θα γίνεται το δικό σου, θα γίνεται το δικό μου? Όχι, αυτά είναι γονιδιακέ επιταγέ. Έτσι απλά. Ωραία, γονιδιακέ επιταγέ. Από μόνη μου. Δεν μου τα πρόεδρε. Κανεί δεν μου επέβαλε κάτι ή δεν μου έδειξε ότι πρέπει να είσαι έτσι. Όχι. Απλά συνέβη. Συνέβη απλά. Είναι ο χαρακτήρα μου που λένε. Το ποιόν μου. Πολύ ωραίο το ποιόν σας. Ωραιότατη επιλογή του ποιούν. Το ίδιο κάνω και με την αγένεια, ξέρεις. Δηλαδή? Λειτουργώ αντίστροφα με την αγένεια εγώ. Δηλαδή εκεί πέρα που άλλος είναι, τον βλέπεις είναι έτοιμος, ετοιμοπόλεμος. Οπότε θα σου μιλήσει άσχημα γιατί θέλει να αντιδράσεις. Λοιπόν, εγώ κάνω ακριβώς το αντίθετο. Μπορεί και να του μιλήσω τόσο γλυκά και τόσο όμορφα που να τον κάνω να νιώσει πάρα πολύ άσχημα. Πιάνει το κόλπο όμως. Πάρα πολύ. 99,9% συμπληροφορώ. Βλέπετε στο πρόσωπό τους ότι αισθάνονται αμήχανα. Αμήχανα, άβολα και ότι όχι, έκανα βλακεία. Μετά διορθώνεται δηλαδή? Ναι. Ναι. Α, θα το τσεκάρω, θα το δοκιμάσω. Τσέκαρε το. Νομίζω ότι λειτουργεί ακόμα και σε αυτούς που είναι ξεροκέφαλοι. Και είναι ετοιμοπόλεμοι από γεννησιμιού που λέμε. Κατάλαβες τι θέλω να πω? Ναι, ναι. Αυτό το στραβό ξύπνημα που το έχουν μόνιμο. Τα στραβόξυλα. Ναι. Γεννημένο στραβόξυλο που λέμε. Άρα ένα πολύ ωραίο κόλπο για τα στραβόξυλα. Λοιπόν, αυτοί είναι, ξέρεις, θέλουν προδέρμου αυτοί οι άνθρωποι. Tu aprirai la porta.
σας παίρνει πολύ χρόνο καθημερινά για να περιποιήσετε τον εαυτό σας? Δηλαδή... όχι βέβαια. Σκέφτεστε, ας πούμε, ότι πρέπει να κάνω μια ρουτίνα ομορφιάς? Ρουτίνα ομορφιάς, ναι, σαφώς υπάρχει. Μ' αρέσει η διαδικασία. Είμαι γυναίκα και θέλω να προσεχώ τον εαυτό μου. Σέβομαι τον εαυτό μου, σέβομαι τους γύρω μου. Και μ' αρέσει να ασχολούμαι τόσο όσο, ώστε να νιώθω όμορφα. Άρα δεν σας είναι δύσκολο, το κάνετε και με ευκολία. Πανεύκολα. Ναι, δεν ούτε μεγάλες διαδικασίες, τρομερές. Και αυτό αποτελεσματικό. Μη φανταστείς. Τα όσα έχετε κάνει καλλιτεχνικά έχουν ξεπεράσει τα όνειρά σας και τις φιλοδοξίες σας στις αρχικές? Αυτά που είχα στο νου μου να κάνω, η αλήθεια είναι, μέχρι τώρα είναι περισσότερα από αυτά που είχα φανταστεί, αυτά που έχω κάνει μέχρι τώρα. Ήμουν λίγο πιο φιδωλή στα όνειρά μου και τελικά δεν ξέρω, μου το ανταπέδωσε διαφορετικά η ζωή. Μου τα έφερε λίγο παραπάνω από ό,τι τα περίμενα. Και τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, θεωρώ ότι έχω κάνει, σύμφωνα με το χώρο τον οποίο κινούμαι εγώ, έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα, το οποίο δεν περίμενα ποτέ ότι θα κάνω. Οι ιδιότητες της μητέρας, της showwoman, ναι, της γυναίκας, είναι μπλεγμένες μεταξύ τους? Αλληλένδετες είναι. Είναι αλληλένδετες, γιατί η μία δίνει δύναμη στην άλλη. Λοιπόν, οπότε προσπαθώ να είμαι μια καλή μαμά για τα παιδιά μου, αλλά ταυτόχρονα είμαι και εργαζόμενη, γιατί δεν έχω την πολυτέλεια να μην είμαι. Mm-hmm. Οπότε τα παιδιά ανέχονται κάποια πράγματα από μένα, έτσι, και εγώ ανέχομαι τον εαυτό μου, γιατί δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, έτσι ώστε να μπορώ να τα απεξέλθω στις συνθήκες. Νομίζω ότι μέχρι τώρα τα έχω πάει καλά, με λίγη βοήθεια. Και το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να είναι περήφανα τα παιδιά μου για μένα. Τίποτα άλλο. Να είναι περήφανα να ξέρουν ότι τις ώρες που λείπω από το σπίτι είναι γιατί πραγματικά θέλω να κάνω το καλύτερο για αυτά. Και η γυναίκα Νίνα με την καριερίστα, η μαμά Νίνα με την Νίνα καριερίστα, είναι πολύ ισορροπημένα. Έχω βρει τις ισορροπίες και είμαι πάρα πολύ καλά. Πώς τους φαίνεται που σας βλέπουν έτσι περιποιημένοι με όλες αυτές τις εμφανίσεις, τις λαμπερές, το μακιγιάζ, το έντονο? Είστε πάντα η μαμά τους, φαντάζομαι. Εντάξει, αλλά... δεν τις κάνει και πάρα πολύ εντύπωση. Δηλαδή, για τη μεγάλη μιλάω, για τη μικρή είναι πολύ μικρή, είναι 2 χρονών, οπότε δεν μπορεί να καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά η μεγάλη μου κόρη έχει άποψη για όλα, θα μου πει για αυτό που φοράω αν της αρέσει. Γενικά την έχω δίπλα μου, ξέρει το ρεπερτόριό μου απ' έξω και να κατωτά. Την έχω φέρει πολύ κοντά σε όλο αυτό. Δεν τη βγάζω ποτέ απ' έξω. Της αρέσει πάρα πολύ και είναι δίπλα μου. Είχα μια φορά κι εγώ ένα μεράκι μέσα στην καρδιά μου, ώσπου το χάσα κι αυτό και το έχω ρίξει τώρα στο πιωτό. Πέρα την καρδιά όπως το σαράκι, άτιμο μεράκι, και δεν βρίσκω πια παρηγοριά.